να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για την Ευρωβουλή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Μαργαρίτα Κουταλάκη. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, ΟΚΔΕ, όπως θα την έχετε ακούσει γενικώς ευρύτερα, με το αρκτικό λεξό της. Αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κουταλάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο με την ερώτηση, ποιος είναι ο στόχος της ΟΚΔΕ στην κάθοδό της σε αυτές τις ευρωεκλογές? Ναι, η οργάνωσή μας, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, όπως είπατε και εσείς, πρώτα να πω ότι είναι μια πολύ παλιά οργάνωση, είναι από το 1934, έτσι για να γνωριστεί λίγο η οργάνωση, να γνωρίσει ο κόσμος λίγο την οργάνωση περισσότερο. Είναι μια πολύ παλιά οργάνωση, είπαμε το 1934, είναι μια επαναστατική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του τροτσκισμού. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και συνεχίζει να έχει σε πολύ μεγάλους και μικρούς αγώνες, σε όλους τους σταθμούς και τις καμπές δηλαδή του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Είναι μέσα και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο. Έχουμε δηλαδή και συνδικαλιστές μέσα σε σωματεία, φοιτητές, μετανάστες, έτσι είναι και το ψηφοδέλτιο δηλαδή. Είναι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και νεολαίοι που δεν έχουν φωνή, και αυτή είναι και αυτός είναι και ο στόχος δηλαδή του ψηφοδελτίου μας, να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που να δίνει φωνή ακριβώς σε όλο αυτό το κόσμο, σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους και την νεολαία που μας στερούν εδώ και χρόνια αυτή τη φωνή. Τώρα ποιος είναι ο στόχος της ΟΚΔΕ? Ναι. Εμείς κατεβαίνουμε σε ευρωεκλογές γιατί είναι ένα βήμα για να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε την πολιτική μας, για να μπορέσουμε να καταγγείλουμε και καταγγέλουμε δηλαδή το πολιτικό προσωπικό και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό που έχει φτάσει στην Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση της χρεοκοπίας και της οικονομικής κρίσης, για να καταγγείλουμε όλα τα ψέματα που λένε και έχουν πει και συνεχίζουν να λένε οι μνημονιακοί όλων των αποχρώσεων, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Μητσοτάκης, για να πούμε στους εργαζόμενους και στην νεολαία ότι ακριβώς δεν πρέπει να ψηφίσουν ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη, γιατί αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, γιατί η οικονομική κρίση συνεχίζεται και θα χειροτερέψει κατά τη δικιά μας άποψη και ευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, και χρειάζεται μία άλλη διέξοδος. Η διέξοδος αυτή που λέμε εμείς δεν είναι σίγουρα ούτε απλή ούτε εύκολη, αλλά χρειάζεται σίγουρα πρώτον να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, να έχουμε ένα δικό μας εθνικό νόμισμα. Χρειάζεται σίγουρα να διαγράψουμε όλο το χρέος, γιατί αυτό το χρέος είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι εργαζόμενοι, όσο και αν θέλουν να μας το έχουν φορτώσει, αλλά και σαν ενοχή ότι εμείς το δημιουργήσαμε, άρα πρέπει να το πληρώσουμε. Τέλος πάντων, έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα, όπως το λέμε εμείς πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντιμνημόνιο, ένα μνημόνιο που να αφορά όμως τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας. Τώρα θα ρωτήσει κανείς, γιατί τότε εντός της Ευρωβουλής και όχι εκτός της Ευρωβουλής υπάλληλοι για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη και ούτε μοιράζουμε αυταπάτες στους εργαζόμενους, όπως λέγαμε πάντα την αλήθεια και συνεχίζουμε να τη λέμε και θα τη λέμε, ότι μην περιμένουν οι εργαζόμενοι ότι μέσα από τις εκλογές θα αλλάξουν τα πράγματα. Νομίζω το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, γι' αυτό ίσως και πολλές φορές έχουμε και πολύ μεγάλη αποχή. Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, πανευρωπαϊκά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυφασμένη με τη φτώχεια, είναι συνυφασμένη με την ανεργία, με τους πολέμους, με την μετανάστευση που η ίδια όμως την έχει δημιουργήσει και την προσφυγιά, με την ακροδεξιά, έτσι, και το φασισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι την άνοδο του φασισμού στην Ουκρανία συνέβαλε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Αμερική. Είναι συνυφασμένη με τους πολέμους, κάτι προφανώς που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Οπότε εμείς δεν δημιουργούμε αυταπάτες, όπως είπα και στην αρχή. Δεν περιμένουμε ότι οι εκλογές είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ακόμα και στην Ελλάδα θα αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα μέσα και από την ιστορία, αν διαβάσουμε έστω και λίγο, αλλάζουν μέσα από τους αγώνες και τους αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Όσο και αν θέλουν να μας περάσουν τη λογική ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι τίποτα εμείς οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να κάνουμε, ότι είμαστε πολύ λίγοι και μικροί, αντιθέτως. Την ιστορία την αλλάζουν οι λαοί, την αλλάζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Τι αγώνες χρειαζόμαστε? μαχητικούς μαζικούς ναι, αλλά με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί και το 2010, 2011, 2012 είχαμε αγώνες πάρα πολύ μεγάλους, τους θυμόμαστε όλους, αλλά θέλει μια συγκεκριμένη στόχευση. Θέλει ακριβώς ένα μεταβατικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σωτηρίας. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και προφανώς δεν μπορούμε το πρόγραμμα να το πούμε σε πέντε κουβέντες, έτσι, γιατί θα το αδικήσουμε κιόλας. Αλλά εν ολίγης είναι αυτό. Επίσης ποιος θα κάνει, ποιος θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Η μεγάλη διαφορά με όλους τους υπόλοιπους αριστερούς, εμείς δεν λέμε μια λαϊκή εξουσία ή μια άλλη εξουσία ή μια αντικαπιταλιστική αριστερά. Εμείς λέμε μια κυβέρνηση των εργαζομένων και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή λέμε ότι, εμείς λέμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορούμε να πάρουμε την κυβέρνηση στα χέρια μας και πρέπει να την πάρουμε, γιατί είμαστε αυτοί πρώτα απ' όλα που παράγουμε το πλούτο. Όσο και θέλουν να μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε άχρηστοι ή ότι, ότι οι εργαζόμενοι δημιουργούν προβλήματα ή είναι αυτοί που δημιούργησαν το χρέος που είπα και πριν ή χίλια δυο ή φταίμε εμείς ας πούμε για την κατάρρευση διάφορων επιχειρήσεων κτλ. Τα ακούμε και αυτά. Ο συνδικαλισμός φταίει, οι εργαζόμενοι φταίνουν, οι αγώνες φταίνουν. Όχι. Προφανώς υπάρχει συνδικαλισμός και συνδικαλισμός, αγώνες και αγώνες, αλλά οι αγώνες που προτείνουν και κάνουν που προτείνει και κάνει η ΟΚΔΕ μαζί με τους εργαζόμενους είναι ακριβώς αγώνες οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση. Εμείς στοχεύουμε πρώτον για μια Ευρώπη, η Ευρώπη μας να είναι δημοκρατική, να είναι ριζοσπαστική και τέλος να είναι σοσιαλιστική. Όχι όμως έναν σοσιαλισμό όπως το ζήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μια σταλινική δικτατορία, ωραία, στη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώς το αντίθετο. Ένας πραγματικός σοσιαλισμός. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο μια κυβέρνηση των εργαζομένων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, με εθνικοποίηση και εργατικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων, δεν είναι δυνατόν να μην έχει Ελλάδα βιομηχανική και αγροτική παραγωγή. Δεν είναι δυνατόν, και γι' αυτό φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δούμε δηλαδή όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν περάσει, ώστε να έχουμε... να φύγει η αγροτική παραγωγή από την Ελλάδα, να σταματήσουν οι γεωργοί μας να καλλιεργούν αυτά που καλλιεργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και να τα εισάγουμε απ' έξω. Πρέπει να ελέγξουμε τις αγωγές, πρέπει να ελέγξουμε τις εξαγωγές. Όποιος επιχειρηματίας κλείνει την επιχείρησή του πρέπει να εθνικοποιείται και να τη δουλεύουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί και αλλιώς οι ίδιοι εργαζόμενοι τη δουλεύανε και νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι είμαστε... αυτοί που παράγουμε τον πλούτο σε αυτή την κοινωνία, αυτοί που δημιουργούμε τον πλούτο, άρα μπορούμε να πάρουμε τα ενία στα χέρια μας. Γιατί επίσης όποιος εργοδότης δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 1.300.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων, με ένα όμως... συνολικό σχέδιο, έτσι. Σε καθεστώς αυτοδιαχείρισης, ας πούμε. Βεβαίως, αυτοδιαχείριση. Πρέπει δηλαδή οι εργαζόμενοι να έχουμε αυτοοργάνωση και αυτενέργεια των εργαζομένων. Πρέπει να ελέγξουμε και να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες. Έχουν φάει αρκετά δισεκατομμύρια μέχρι τώρα, οι οποίες δεν παίζουν και το ρόλο που πρέπει να παίζουν ακόμα και στον καπιταλισμό τον οποίο έχουμε. Πρέπει να εθνικοποιήσουμε τα ΜΜΕ και γενικώς όλα τα μέσα παραγωγής, για να μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που λέμε τα έσοδα και τα έξοδα. Να ρωτήσουμε για κάτι, κυρία Κουταλάκη. Ας υποθέσουμε ότι καταφέρνετε και κερδίζετε την εμπιστοσύνη του κόσμου την Κυριακή και εκλέγετε έστω έναν ευρωβουλευτή. Η στάση σε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διακυβέρνησή της, όπως είναι για παράδειγμα η ευάθυνση στο κοινωνικό κράτος, η περαιτέρω ενοποίηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινωνικό κράτος, ο ένας υπουργός οικονομικών, ο ενιαίος προϋπολογισμός, ο ενιαίος κατώτατος μισθός κτλ. Αυτά θα ήταν μέτρα τα οποία θα τα στηρίζετε ή θεωρείτε ότι δεν έχουν σημασία ούτως ή άλλως? Εμείς πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι πρέπει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάνουμε και θα κάνουμε τα δυνατά και θα δώσουμε όλους τους αγώνες μαζί με τους εργαζόμενους, γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν μια απέχθεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τάξανε χρυσά κουτάλια. Έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Ότι όταν θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζήσουμε σαν τους Ευρωπαίους. Και τελικά ζούμε σαν, τι να πω, δεν θέλω να υποτιμήσω για καμία χώρα, για κανένα λαό, αλλά ζούμε πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι ζούσαμε όταν δεν ήμασταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος, όσο και παραμύθι να θέλει να βγει προς τα έξω από το πολιτικό προσωπικό, και το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Εντάξει. Εμείς θέλουμε προφανώς δικαιώματα, ελευθερίες και ένα κοινωνικό κράτος για όλους τους λαούς της Ευρώπης, όχι μόνο για την Ελλάδα. Οπότε αυτό που εμείς προτείνουμε στους εργαζόμενους και στην νεολαία μας είναι να πάει πρώτα απ' όλα να ψηφίσει. Η αποχή δεν είναι λύση. Mm-hmm. Ωραία. Και να ψηφίσει την ΟΚΔΕ, γιατί είναι μια οργάνωση η οποία έλεγε την αλήθεια και συνεχίζει και τη λέει την αλήθεια. Δεν πρόκειται να πούμε στους εργαζόμενους και στον ελληνικό λαό ότι όλα θα βελτιωθούν, ότι όλα θα καλυτερεύσουν, ότι θα βγούμε από τα μνημόνια κτλ. Όχι. Όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν συμμετέχουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από μεγάλους μαζικούς και μαχητικούς αγώνες με ένα πολύ συγκεκριμένο και οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Οπότε όλη την Κυριακή στις εκλογές, ειδικά η νεολαία μας, να ψηφίσουμε, να στηρίξουμε την ΟΚΔΕ, αλλά όχι μόνο να τη στηρίξουμε και να την ψηφίσουμε, να οργανωθούμε στην ΟΚΔΕ και να παλέψουμε μαζί με την ΟΚΔΕ, μαζί με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, γιατί στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ ακριβώς υπάρχουν εργαζόμενοι όπως, πώς θα το πω, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε προερχόμαστε από τζάκια. Έχετε αυτοοργανωθεί πολλοί από εσάς και πολλούς από εσάς σας γνωρίζουμε και με άλλες ιδιότητες στην καθημερινότητά σας, όπως ακριβώς, από τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται στον χώρο της διανομής φαγητού, των τελιβεράδων που λέμε, και πολλούς άλλους χώρους τώρα, ειδικά τώρα της εστίασης, που είναι ένας πονεμένος χώρος. Δίνουμε πολύ μεγάλους αγώνες τα τελευταία χρόνια ακριβώς για να αλλάξει όλο αυτό το τοπίο, αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας δηλαδή, που ζούμε μέσα στους χώρους εστίασης, αλλά υπάρχουν και σύντροφοι οι οποίοι είναι και σε άλλα σωματεία, ας πούμε, όπως είναι της Δίκτους, της Βόνταφων, το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών, στο δημόσιο τομέα, που δίνουν ένα καθημερινό αγώνα μαζί με τους συναδέλφους τους, ακριβώς για αυτή την ανατροπή αυτού του συστήματος, αυτού του καπιταλιστικού συστήματος και αυτή την ανατροπή ουσιαστικά του εργασιακού μεσαίωνα. Οπότε εμείς λέμε δεν είμαστε δούλοι, αγώνας παντού, ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης. Ψηφίζουμε και στηρίζουμε την ΟΚΔΕ. Να είστε καλά, κύριε Κουταλάκη. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.